Εμβρόντιτη έμεινε μία ηλικιωμένη όταν άνοιξε το λογαριασμό ρεύματο. Μάλιστα, χρειάστηκε προσπάθεια για να συνέλθει, όταν συνειδητοποίησε ότι το κόμμα ήταν πολύ πίσω στο ποσό και ότι το αντίτιμο ήταν τετραψήφιο αριθμό. Όπω εξηγεί ο γιος τη Νίκο Κανουπάκη, ο εκαθαριστικό λογαριασμό ήταν ύψου 2.034 ευρώ ποσό δυο καταφρόνητο τα και όπω λέει θα μπορούσε να τι προκαλέσει ακόμα και ανακοπή. Συνταξιούχο η μητέρα μου, τη ήρθε λογαριασμό καθαριστικό 2.034 περίπου ευρώ. Εκ των οποίων τα 1.629 είναι ρήτρα αναπροσαρμογή. Από αυτά έχουν αφαιρεθεί από τον λογαριασμό και έκπτωση 365 ευρώ. Έχει δώσει έναντι 300 κάτι ευρώ το Φεβρουάριο. Δηλαδή, σε σύνολο, το ρεύμα για 4-5 μήνε ε, έχει υπερβεί τα 2.500 ευρώ. Ε, το οποίο δεν έχει συμβεί τώρα για 20 χρόνια. Το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταβάλει ποτέ δεν ήταν περισσότερο από 800 ευρώ για θέρμανση, η οποία είναι απαραίτητη για την υγεία της. Το ανώτερο που έχει πληρώσει ήταν 700-800 ευρώ, γιατί το σπίτι χρησιμοποιεί σαν θέρμανση ηλεκτρικούς θερμοσορευτές. Τώρα, το θέμα είναι ότι κανείς δεν μας έχει εξηγήσει αυτά τα 1629 σε μια συνταξιούχο, πώς θα πληρωθούν, έτσι. Και δεν είναι μόνο η μητέρα μου, θα είναι και άλλος κόσμος, ακούω, παραπονιέται. Αλλά 1629 ευρώ θα ήταν ρήτρα αναπροσταρμογής σε μια επιχείρηση. Όχι σε ένα σπίτι μια συνταξιούχου. Φέτος μάλιστα υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη καθώς έκανε περισσότερο κρύο το χειμώνα και για παρατεταμένη περίοδο. Φέτος με αυτό το χειμώνα δεν μπορούσε καθόλου να κλείσει άλλες φορές που δεν τη φτάνει, χρησιμοποιεί και ηλεκτρική σόμπα. Ευτυχώς που δεν έγινε φέτος. Δυστυχώς είχαμε και φάπαξ από πληρωμή μέσω τράπεζας. Βιαστήκαν, πήραν τα χρήματα 13 του μήνα. Ο λογαριασμός ήρθε στις 22. Στις 13 θα είχαν από ο κύριος Κανουπάκης φρόντισε να επικοινωνήσει άμεσα με το ΔΔΕ. Μου είπαν το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να δουν αν, έχουν, αν υπάρχουν οι θερμίδες, αν έχουν καταναλωθεί. Οι θερμίδες έχουν καταναλωθεί, είναι σωστές, όπως και κάθε χρόνο. Αλλά το θέμα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πληρώσει ποτέ πάνω από 800 ευρώ. Μαζεμένα με ένα αντικέγεγε υπερεύαινε τις 2.500 ευρώ. 2.500 ευρώ για πόσες κιλοβατώρες? Ε, νομίζω είναι γύρω στις 7.000 κάτι κά διότι έχει νυχτερινό το ρεύμα και από ό,τι μας είπαν χρεώνονται και στο νυχτερινό ρεύμα ε, οι οποίες ε, καταναλώνται πολύ πιο εύκολα. Δεν ξέρω κάποιο τεχνικό θέμα τώρα. Δεν κατάλαβα απολύτως τι μου λέγανε στο ΔΕΤΙΑ. Αλλά υπάρχουν οι Το θέμα είναι τα 1629 ευρώ πώς πληρώνονται από μία συνταξιούχο.